Το σημερινό θέμα που θα θίξω είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες της Ισραηλινής ιστορίας, που βασικά δεν αφορά μόνο το ίδιο το Ισραήλ, αφορά και όλη την ιστορία του εβραϊκού λαού και μη τι άλλο έχει σχέση και άμεσα με το θέμα του ολοκαυτώματος. Από αυτήν όμως την ιστορία μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα και για το σύγχρονο Ισραήλ, και για την σύγκρουση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς μέσα στο Ισραήλ, η οποία πολλές φορές παρουσιάζεται από κάποιους, και ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα εξωτερικά, με έναν τρόπο ότι και καλά έχουμε τους αριστερούς που είναι και καλά οι φίλοι της ειρήνης, και έχουμε τους δεξιούς και καλά δίθεν φασίστες και τους εχθρούς της ειρήνης, που όπως θα καταλάβετε σε λίγο διαμέσου αυτής της ιστορίας κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπει κάποιος με διαφορετικό μάτι. Μάλιστα θέλω να πω ότι προσκαλώ τον κάθε άνθρωπο που ακούει το συγκεκριμένο βίντεο να ψάξει σοβαρές πηγές και θα καταλάβει τι εννοώ. Υπάρχει ένας γνωστός μύθος αντισημιτικός που τον ακολουθούν σήμερα διάφοροι βασικά αντισημίτες της αριστερής πλευράς, αντιϊσραηλινοί αντισιωνιστές, όπως επίσης και αδική προπαγάνδα. Του στείλω ότι οι σιωνιστές ήταν συνεργάτες των Ναζί και οργανώσανε μαζί το ολοκαύτωμα εναντίον των υπόλοιπων Εβραίων. Φυσικά πρόκειται για ένα νευρωμερό αντισημιτικό, αντιεβραϊκό μύθο, που όμως όπως κάθε σχεδόν αντισημιτικός μύθος, όπως και κάθε άλλος μύθος, κρύβει μία δόση αλήθειας. Όταν λέω ότι κρύβει μια δόση αλήθειας, δεν σημαίνει ότι σημαίνει αυτό ακριβώς ότι παίρνουμε κάποια μισά ψέματα, παίρνουμε μια μισή αλήθεια, την ανακατεύουμε με ψέματα και δημιουργούμε τον μύθο. Που ίσως είναι και αυτό το χειρότερο είδος ψέματος που υπάρχει. Έτσι λοιπόν, γενικά το σιωνιστικό κίνημα δεν μπορεί κάποιος να το κατηγορήσει ότι συνεργάστηκε με τους Ναζί θεός φυλάξη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σιωνιστικό κίνημα πρέπει κάποιος να ξέρει ότι το σιωνιστικό κίνημα είχε τρεις διαφορετικές αποκλίσεις ανάμεσά του. Είχε τον λεγόμενο σοσιαλιστικό σιωνισμό, άθρησκο αριστερόφρονο σοσιαλιστικό σιωνισμό με επικεφαλή των Μπεν Γκουριών κτλ. Και με παραστρατιωτικές οργανώσεις πριν τη δημιουργία του Ισραήλ όπως την Αγκανά και την Παλμάχ. Και από την άλλη πλευρά είχε τον δεξιόφρονο σιωνισμό με κύριες εκφράσεις, με κύριο ηγέτη τον Ζεύ Ζαποτίνσκι, ήταν ο λεγόμενος ως επίσης ρεβιζιονιστικός σιωνισμός και με παραστρατιωτικές οργανώσεις όπως το Ιργούν Τσβάι Λεωμί, Έτσελ ή το Λέχι, Λεχαμέ Χιρούντ Ισραήλ όπως ήταν γνωστό ως και η συμμορία του Στέρν, την οργάνωση Μπεϊτάρ κτλ. Όπως υπήρχε και επίσης και ο κλάδος του θρησκευτικού σιωνισμού με κύριους εκφραστές, τον Ραβίνο Αβραάμ Ιτσκάκ Κοέν Κουκ, αλλά όχι μόνο. Και αν κάποιος παρατηρήσει ανάμεσα από τη μια πλευρά, ανάμεσα στον άθρησκο σοσιαλιστικό σιωνισμό και από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στο δεξιόφρονο σιωνισμό και τον θρησκευτικό σιωνισμό που ήταν περισσότερο ενωμένοι, ο δεξιόφρονος σιωνισμός και ο θρησκευτικός σιωνισμός είχαν ήδη άμεση σχέση ο ένας με τον άλλον, υπήρχε σύγκρουση τεράστια. Σύγκρουση τεράστια. Αυτό που θα λέγαμε μεταξύ αριστεράς και δεξιάς τότε, μέσα στο σιωνιστικό κίνημα, που αυτή η σύγκρουση έφτασε σχεδόν στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου κατά το 48, μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, κατά το φοβερό επεισόδιο του πλοίου της Αλταλένα, το έχω εξηγήσει αυτό σε συγκεκριμένο διαφορετικό βίντεο. Και γι' αυτό κάποιος δεν μπορεί να πει καλά όλο το σιωνιστικό κίνημα, γιατί δεν μιλάμε για την ίδια ομάδα. Μιλάμε για διαφορετικές ομάδες. Οι αντισημίτες βέβαια πάντα ψάχνουν να κατηγορήσουν και να βάλουν τα πάντα και όλους τους σιωνιστές, Εβραίους σιωνιστές, μέσα σε μια κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αριστερούς σιωνιστές, ιδιαίτερα τους πρώιμους αριστερούς σιωνιστές, που σήμερα βέβαια η ιδεολογική απογονή τους δεν είναι καν σιωνιστές. Αυτοαποκαλούνται ως post-Zionist ή anti-Zionist, δηλαδή μετασιωνιστές ή αντισιωνιστές. Οι λεγόμενοι αυτοί τότε αριστεροί σιωνιστές κατηγορούσαν τους δεξιούς σιωνιστές για συνεργασία με τους Ναζί και καλά ρίχνοντας ψεύτικες κατηγορίες επάνω στον Εβραίο πατριώτη ήρωα Αβραάμ Γιαΐρ
στέρνη για συνεργασία με τους Ναζί, πράγμα που δεν υπήρξε ποτέ στην ουσία του πράγματος. Αν όμως κάποιος ψάξει πιο συγκεκριμένα, θα δει και θα βρει πως αυτοί οι οποίοι είχαν άμεση σχέση ως ένα σημείο με τους Ναζί ήταν ιδιαίτερα μέσα από τους κλάδους των σοσιαλιστών αριστερών σιωνιστών και όχι από τους δεξιούς σιωνιστές. Υπάρχει μια άλλη μεγάλη επίσης φοβερή υπόθεση σχετικά με αυτά τα θέματα που είναι η λεγόμενη κατάπτυστη συνθήκη της Αβαρά, όπως την αποκαλούνε, όπου είχε κάνει ο σοσιαλιστικός σιωνισμός, ο αριστερός σιωνισμός, το κίνημα, η ηγεσία των αριστερών σοσιαλιστών σιωνιστών με τους Ναζί, πράγμα που επίσης το χρησιμοποιούν διάφοροι αντισημίτες για να κατηγορούν όλο το σιωνιστικό κίνημα, και έχω κάνει επίσης και άλλο ιδιαίτερο βίντεο επάνω στο συγκεκριμένο θέμα της συνθήκης, της κατάπτυστης συνθήκης της Αβαρά, που μάλιστα οι θρησκευόμενοι και οι δεξιοί σιωνιστές εντάχθηκαν εναντίον αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας και συνθήκης. Μην τι άλλο, όπως το έχω πει, η πτώση και ο υπεύθυνος βασικά αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας ήταν ο λεγόμενος περιβόητος Αρλόζοροφ, ο οποίος μετέπειτα και καλά δολοφονήθηκε από την Ισραηλινή δεξιά, αν και από ό,τι φαίνεται μπορεί να το φάγανε και άνθρωποι του ίδιου του Γκέμπελς ή Άραβες. Ισχύει και το ένα, ισχύει ίσως και ισχύει και το άλλο. Αλλά έχω μιλήσει σε αυτά, επίσης σε άλλο ιδιαίτερο βίντεο. Αν μην τι άλλο, στο συγκεκριμένο βίντεο από κάτω θα βάλω και links και για το θέμα της Ανταλένα και για το θέμα της ακατάπτυστης προδοτικής συνθήκης της Αβαρά. Αλλά εδώ πέρα θα μιλήσω για ένα καινούριο επίσης άλλο ζήτημα, το οποίο έφερε μεγάλη επίσης ρήξη στο λαό του Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ, στο νεοσύστατο τότε κράτος του Ισραήλ, και αυτό αφορά την περιβόητη υπόθεση του λεγόμενου ως Ρούντολφ Ισραήλ Κάστρερ. Ποιος ήταν αυτός ο λεγόμενος Ρούντολφ Ισραήλ Κάστρερ? Ο Κάστρερ ήταν ένας Εβραίος από την Ουγγαρία, δημοσιογράφος και δικηγόρος, ο οποίος την εποχή που ήταν νέος οργανώθηκε με το λεγόμενο ως σοσιαλιστικό αριστερό σιωνισμό, και ιδιαίτερα στην Βουδαπέστη έφτασε να είναι κατά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την εποχή που ξεκίνησε το Ολοκαύτωμα, και μη τι άλλο, στην Ουγγαρία είχαμε και τους αντισημίτες φιλοναζί, τη λεγόμενη σιδηρά φρουρά. Είχαμε λοιπόν τον Κάστρερ να οργανώνεται στη λεγόμενη ομάδα Βαντά, όπως λέγονταν, Βαντάτα Εζρά Βεατσαλά, δηλαδή σαν ένα είδος οργάνωσης για βοήθεια και σωτηρία των Εβραίων της Ουγγαρίας, από τους Ναζί, στη Βουδαπέστη. Μετέπειτα τον βλέπουμε να φεύγει για τη γη του Ισραήλ, όπου εκεί οργανώνεται μέσα με τους, οργανώνεται βασικά μέσα στο σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα του Μπεν Γκουριόν. Και ναι, ο Μπεν Γκουριόν ήταν αριστερός, μεν ήταν πατριώτης, αλλά ήταν αριστερός, το ίσως ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Σοσιαλιστής, ακραίος μάλιστα. Το λεγόμενο σοσιαλιστικό κόμμα του Μαπάι. Όμως, και μετέπειτα βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι γύρω στο 1952 γίνεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου του Ισραήλ από την αριστερή κυβέρνηση του Μαπάι. Τότε ήταν νομίζω ως πρωθυπουργός ο αριστερός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μόσε Σαρέτ. Και ένα χρόνο μετέπειτα ξεσπάει η όλη υπόθεση του Κάστνερ. Το 1953 λοιπόν ένας ηλικιωμένος, θρησκευόμενος Εβραίος από την Ουγγαρία που ζούσε στο Ισραήλ, ο Μαλχιέλ Γκρουενβάλτ, γράφει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σε μία από τις εφημερίδες τις αντικυβερνητικές δεξιόφρονες του Ισραήλ, γράφει ένα άρθρο στο οποίο κατηγορεί λίγος ή πολύ τον Κάστνερ ως έσχατο προδότη και δοσύλλογο,
που οδήγησε την πλειοψηφία των Εβραίων της Ουγγαρίας στον θάνατο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του θανάτου με συνεργασία με τους Ναζί. Μόλις έχει δημοσιευτεί το συγκεκριμένο άρθρο με στοιχεία, το παράξενο είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση του Ισραήλ και όχι μόνο απλά ο Κάστνερ, βγαίνει και μηνύει τον συγκεκριμένο ηλικιωμένο Εβραίο Μαλχιέλ Γκρούνεμπαλντ. Ο Μαλχιέλ δεν ήξερε, ο Γκρούνεμπαλντ δεν είχε πηγές για να αντιμετωπίσει μια τέτοια δίκη και μη τι άλλο έχει τους δικηγόρους του εντελώς δωρεάν ο δεξιόφρονος Σμουέλ Ταμίρ, ο οποίος ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη παλιότερα του Ιργούν, του Ιργούν Τσβαϊλεούμι, του Ζεύ Ζαποτίνσκι, των δεξιόφρονων σιωνιστών. Και ο Σμουέλ Ταμίρ αρχίζει και ανακαλύπτει, σαν δικηγόρος πια του Μαλχιέλ Γκρούνεμβαλντ, αρχίζει και ανακαλύπτει πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με τον Κάστνερ. Όπως αρχίζουν και ανακαλύπτουν ότι ο Κάστνερ την εποχή της κατοχής, προτού αφήσει την Ουγγαρία για να πάει στη γη του Ισραήλ, και με συνεργασία με τους σοσιαλιστές σιωνιστές στη γη του Ισραήλ, είχε έρθει σε επαφή ήδη από το 1944 με τον ίδιο τον Άντολφ Άιχμαν. Αλλά όχι μόνο με τον, και πριν ακόμα και με τον Άντολφ Άιχμαν, είχε ήδη επαφές άμεσες με την ηγετική, με την ηγετική ομάδα των SS στην Ουγγαρία. Τώρα, ο Κάστνερ ο ίδιος άρχισε να υποστηρίζει ότι έκανε όλες αυτές τις επαφές με τους Ναζί μόνο και μόνο για να σώσει, λέει, κάποιους Εβραίους όσους μπορούσε από το κολαστήριο του Auschwitz. Και μην τι άλλο, όντως πραγματικά ο Κάστνερ οργάνωσε ένα τρένο με 1684 Εβραίους, τους οποίους φυγάδευσαν τελικά από την Ουγγαρία στην Ελβετία. Και αυτό, και πραγματικά αυτοί οι 1684 Εβραίοι τελικά σώθηκαν. Από τους 800.000 Εβραίους της Ουγγαρίας που τελικά εξοντώθηκαν στο Auschwitz. Και υποτίθεται ότι ο Κάστνερ για να σώσει αυτούς τους 1684 Εβραίους πλήρωσε σε αντάλλαγμα χρυσό και διαμάντια στους Ναζί. Αμή τι άλλο, ο Κάστνερ φαίνεται σαν να είναι κάποιος ο οποίος τουλάχιστον έκανε κάτι για να σώσει κάποιους Εβραίους. Ποιο το πρόβλημα. Και αμή τι άλλο, και σήμερα κάποιοι τον θεωρούν ήρωα γι' αυτό, τον Κάστνερ. Ελάτε όμως, που αν κάποιος ψάξει προσεκτικά την όλη υπόθεση, και όπως τότε πραγματικά άρχισε να ψάχνουν προσεκτικά την όλη υπόθεση, φάνηκε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, ανάμεσα στους 1684 Εβραίους που σώθηκαν, ένα μεγάλο κομμάτι τους ήταν από την αφρόκρεμα των πλούσιων Εβραίων της Ουγγαρίας, που είχαν άμεση οικογενειακή σχέση με τον ίδιο τον Κάστνερ, ή έμεση, ή επίσης είχαν σχέση με το λεγόμενο σοσιαλιστικό σιωνιστικό κίνημα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κάστνερ βασικά έσωσε ανθρώπους δικούς του, συν κάποιους άλλους επιπλέον, αν μη τι άλλο και τον μεγάλο ραβίνο του χασιδικού αντισιωνιστικού κινήματος του Σάτμερ. Αλλά πέρα τούτου, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που σώθηκαν είχαν κάποια ιδεολογική ή οικογενειακή σχέση με τον Κάστνερ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο από όλο θέμα είναι ότι ο Άιχμαν και το επιτελείο του για να δεχτεί αυτή την εξαγορά, για να σώσει και καλά με εξαγορά πάντα και με λεφτά και με χρυσό και διαμάντια αυτούς τους 1684 Εβραίους, ζήτησε από τον Κάστνερ να γίνει συνεργάτης του στο να βουλώσει, να βουλώσει τα αυτιά των υπόλοιπων Εβραίων της Ουγγαρίας και να τους πουλήσει ψέματα ότι και καλά οι Ναζί θα τους οδηγήσουν όχι σε στρατόπεδα θανάτου, αλλά σε μέρη στην Πολωνία για δουλειά κτλ. Πράγμα που ο Κάστνερ
από ό,τι φαίνεται πραγματικά και έκανε και έγινε ένας δοσύλλογος των Ναζί, σώνοντας μεν 1684 δικούς του Εβραίους, αλλά από την άλλη πλευρά πουλώντας και θυσιάζοντας την πλειοψηφία των Εβραίων της Ουγγαρίας, 800.000 Εβραίους της Ουγγαρίας, στέλνοντάς τους στον θάνατο. Αμήν τι άλλο, ακόμα χειρότερα, κατά τη δίκη της Νιρεμβέργης, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος, ο ίδιος ο Κάστνερ, και από ό,τι φαίνεται ίσως και με την έγκριση της τότε αριστερής Ισραηλινής κυβέρνησης, έφυγε από το Ισραήλ που βρισκόταν πια και πήγε στη δίκη της Νιρεμβέργης στη Γερμανία για να δώσει κατάθεση υπέρ τριών Ναζί εγκληματιών πολέμου αξιωματικών των SS και να τους βγάλει λάδι. Εκ των οποίων, μάλιστα ο ένας, ο Κουρτ Μπέχερ, ένα από τα ηγετικά στελέχη των SS στην Ουγγαρία, τότε που έδρασε μέσα στην Ουγγαρία, ο Κουρτ Μπέχερ κατάφερε να βγει ζωντανή, να εκτυκλιτώσει εξαιτίας της υποστήριξης που δέχτηκε από τον Κάστνερ μετά από τον πόλεμο, προσοχή, και πέθανε πλούσιος και το 1995 από γυρατιά. Ο Κουρτ Μπέχερ, αξιωματικός των SS και ένας από τους χειρότερους ανθρώπους του Άιχμαν. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή η υπόθεση ξέσπασε στο Ισραήλ και ξέσπασε το 1953, τελικά άνοιξε δίκη εναντίον και καλά του Μαλχιέλ Γκρούνβερβαλτ, του γερασμένου αυτού Εβραίου της Ουγγαρίας, που αμήν τι άλλο άνθρωπος έλεγε την αλήθεια, για να γυρίσει μπούμεραγκ τελικά αυτή η δίκη εναντίον του ίδιου του Ισραήλ, του Ρούντολφ Ισραήλ Κάστνερ. Και μην τι άλλο, φτάσαμε σε σημείο τέτοιο που μέσα στη δίκη ακόμα και η ίδια η μητέρα της ηρωίδας, της Εβραίας ηρωίδας Χάνα Σένες, γύρισε και είπε ότι ο Κάστνερ ήταν ο βασικός υπεύθυνος που πρόδωσε την κόρη της. Και εδώ θα πω για κάτι άλλο. Για όποιον δεν γνωρίζει, επιπλέον υπήρχε η λεγόμενη παράξενη ιστορία της Χάνα Σένες. Η Χάνα Σένες ήταν μια Εβραία από την Ουγγαρία, μια νεαρή Εβραία από την Ουγγαρία, η οποία έφυγε από την Ουγγαρία, ήρθε στη γη του Ισραήλ, πριν τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Στη γη του Ισραήλ οργανώθηκε με τους αριστερούς σιωνιστές και την στείλανε ως αλεξιπτωτίστρια μαζί με άλλους δύο Εβραίους από το Ισραήλ, από τη γη του Ισραήλ. Μαζί με τον Ιόελ Πάλκι και μαζί με τον Πέρετς Γκόλστεϊν, τους στείλανε να πέσουν ως αλεξιπτωτιστές μέσα στην περιοχή της Ιουγκοσλαβίας, της τότε Ιουγκοσλαβίας, και να περάσουν μέσα στην Ουγγαρία για να προσπαθήσουν να σώσουν Εβραίους της Ουγγαρίας. Αυτή ήταν η αποστολή τους, που δέχτηκαν. Και η ίδια η Χάνα Σένες ως Εβραία από την Ουγγαρία, αμήν τι άλλο, ανέλαβε αυτή την αποστολή. Ελάτε όμως, που όταν ήταν να περάσουν από τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας στην Ουγγαρία, η μυστική αστυνομία της Ουγγαρίας, η ναζιστική μυστική αστυνομία της Ουγγαρίας, ήξερε ήδη για την ομάδα, την Ισραηλινή ομάδα, για τους Εβραίους, αυτούς αλεξιδοτιστές, και τους έπιασαν. Αμήν τι άλλο, η Χάνα Σένες βασανίστηκε και πέθανε τελικά, τελικά δολοφονήθηκε από τους Ναζί μετά τα φρικτά βασανιστήρια. Μάλιστα η ίδια έγραψε το γνωστό εβραϊκό ποίημα «Ελί, Ελί, Θεέ μου, Θεέ μου». Και είναι σήμερα μια ηρωίδα του Ισραήλ. Ο Μεν Ιόελ Πάλκι κατάφερε να γλιτώσει, ενώ το στέλνανε στο θάνατο, κατάφερε να γλιτώσει από το τρένο που τον έστελνε στα στρατόπεδα θανάτου, κατάφερε να γλιτώσει. Και μη τι άλλο, στη δίκη του Κάστνερ, η μητέρα της ίδιας της ηρωίδας, της Χάνα Σένες, όπως και ο ίδιος ο Ιόελ Πάλκι, που κατάφερε μετά να γλιτώσει και να γυρίσει πίσω στη γη του Ισραήλ, στο ίδιο το δικαστήριο κατηγόρησε τον Κάστνερ ως τον προδότη που τους πρόδωσε στους Ναζί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε
ότι η ιστορία του Κάστανελ είναι αρκετά πιο βρώμικη από αυτό που κάποιος νομίζει. Ο ίδιος ο Κάστανελ στην αρχή ξεκίνησε λέγοντας ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με τον Άιχμαν. Σιγά σιγά όμως άρχισε να παραδέχεται ότι είχε σχέση με τον Άιχμαν και να το καλύπτει με διάφορους άλλους τρόπους. Ότι το έκανε για να σώσει τους Εβραίους, ότι το έκανε για να σώσει αυτούς τους 1684 Εβραίους και ήθελε να σώσει και καλά και άλλους Εβραίους και ούτω καθεξής. Ελάτε όμως που είτε έτσι είτε αλλιώς ο ίδιος ο δικαστής, ο Ισραηλινός δικαστής Μπινιαμίν Αλεβί, στο τέλος της δίκης έβγαλε ετιμιγορία κατηγορητική εναντίον του Κάστανελ, λέγοντας τα συγκεκριμένα λόγια. Ο Κάστανελ πούλησε την ψυχή του στον διάβολο. Μαχάρ ετ νισματό λα σατάν. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις καταδικάστηκε από το Ισραηλινό δικαστήριο ο Κάστανελ για εσχάτη προδοσία και για δοσύλλογο, βασικά ήταν δοσύλλογος των Ναζί. Αν μη τι άλλο να πω και εδώ πέρα, υπάρχει και ο μεγάλος Ισραηλινός καθηγητής Έλι Ρέινχενδάλ, ο οποίος επίσης κατηγορεί τον Κάστανελ ως δοσύλλογο και ότι όλη του η συνεργασία με τον και όσους Εβραίους έσωσε, τους έσωσε και το δικό του μόνο και μόνο χατήρι και συνεργάστηκε άμεσα με τους Ναζί για να ρίξει στάχτη στα μάτια των υπόλοιπων Εβραίων της Ουγγαρίας. Ελάτε λοιπόν που όλη αυτή η ιστορία έφερε σχεδόν την ρήξη της τότε Ισραηλινής κυβέρνησης που υποτίθεται ο Κάστανελ ήταν κομμάτι της και μην τι άλλο βγήκε η ίδια αυτή η αριστερή κυβέρνηση που τότε στην αρχή μάλιστα βγήκε και να υποστηρίξει τον Κάστανελ. Πράγμα που τελικά έφερε και την ρήξη αυτής της κυβέρνησης, η κυβέρνηση του Μόσε Σαρέτ έπεσε εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, εξαιτίας αυτού του τρομερού σκανδάλου. Ελάτε όμως λοιπόν που μόλις είχε καταδικαστεί ο Κάστανελ για εσχάτη προδοσία από το Ισραηλινό δικαστήριο και για δοσυλλογία προς τους Ναζί, λίγες μέρες μετέπειτα, 3 Μαρτίου του 1957, η δίκη ξεκίνησε το 1953, κάτσε μέχρι το 1957, κάτσε για αρκετά χρόνια μέχρι που τελικά ανακαλύφθηκε τι ακριβώς συνέβη. Έτσι λοιπόν, 3 Μαρτίου του 1957, 3 Εβραίοι, Ισραηλινοί, πρώην μέλη της παραστρατιωτικής δεξιάς οργάνωσης Λέχη, Λοχαμέ Χερούτ Ισραήλ, και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο Ιώσεφ Μένγκες, ήταν και μέλος της εβραϊκής πατριωτικής θρησκευτικής οργάνωσης Μαλχούτ Ισραήλ, Βασίλειο του Ισραήλ, πλησίασαν τον Κάστανελ, πυροβολώντας τον ως προδότη. Οι τρεις αυτοί Εβραίοι ήταν ο Ζεύ Ελ Εκστέιν, ο Ιώσεφ Μένγκες και ο Ιακώβ Χερούτι. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Κατευθείαν η αριστερή πυροβόλησε τον Κάστανελ. Ο Κάστανελ τραυματίστηκε σοβαρά και απεβίωσε στο νοσοκομείο 12 μέρες μετέπειτα από τα τραύματα του. Ελάτε όμως που και μετά το φυσικά τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ακροαριστερά να βγουν κατευθείαν τότε στο Ισραήλ και να κατηγορήσουν τους κακούς δεξιούς που δολοφόνησαν τον κακόμοιρο τον Κάστανελ. Ελάτε όμως που μάλιστα τα τρία αυτά μέλη ενώ δέχτηκαν ποινές ισόβια, μετά από 7 χρόνια το Ισραηλινό κράτος τους απελευθέρωσε, τους έδωσε καλά, τους απελευθέρωσε ως ένδειξη καλής θέλησης. Όμως, λίγο μετέπειτα, αποκαλύφθηκε ότι ο Ζεύ Εκστέιν, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης της δολοφονίας του Κάστανελ, ο Ζεύ Εκστέιν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο ίδιος, ναι μεν πρώην δεξιός, αλλά είχε αυτομολύσει τους αριστερούς και είχε γίνει πριν την δολοφονία του Κάστανελ κομμάτι των εσωτερικών μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ της λεγόμενης Sin Bet Tisabak. Και μην τι άλλο, χρόνια αργότερα ο Ζεύ Εκστέιν ανέφερε ότι πυροβολήσαν 3 σφαίρες εναντίον του Κάστανελ. Αλλά ο ίδιος λέει ότι πυροβόλησε μόνο 2 σφαίρες. Και δεν είχε σαν σκοπό να δολοφονήσει πραγματικά τον Κάστανελ, αλλά το έκανε, λέει, με εντόλ, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να τον λέει
εντελώς ποιος τον έστειλε, αν και καταλαβαίνουμε, ότι το έκανε, λέει, μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου και δεν είχε σαν σκοπό να τον πυροβολήσει κατευθείαν. Πυροβόλησε, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο του Κάστινερ. Ελάτε όμως, λέει, που όταν η Λί γύρισε την πλάτη του και άρχισε να τρέχει, άκουσε έναν τον τρίτο πυροβολισμό, που πλήγωσε πραγματικά τον Κάστινερ, να έρχεται από αλλού και ότι δεν ήταν πυροβολισμός δικός του. Και μάλιστα αυτά τα λέει ο Ζεφ Έκστιν χρόνια αργότερα, όταν είναι πια μια άγνωστη προσωπικότητα και όταν έχει ήδη απελευθερωθεί χρόνια μετά από τα 7 χρόνια που έμεινε στη φυλακή. Επομένως κάτι λέει, και όχι μόνο αυτό. Το 2015 βγαίνει μια έρευνα που έκανε η ακροαριστερή φυλάδα Haaretz, που μην τι άλλο μιλάμε για ακροαριστερή φυλάδα Haaretz, την Haaretz, στην οποία παραδέχεται ότι οι μυστικές εσωτερικές υπηρεσίες του Ισραήλ, η Sinn Bet Shabak, ήταν πίσω από τη δολοφονία του Κάστινερ. Να μην τι άλλο. Η δολοφονία του Κάστινερ θυμίζει πάρα πολύ τη δολοφονία του Ιτσχάκ Ράμπιν, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Ιτσχάκ Ράμπιν, που έγινε το 1995. Κάντε τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο δολοφονιών, όπως και πιο πριν τη δολοφονία του Αρλόζοροφ. Κάντε τις συγκρίσεις μεταξύ αυτών των τριών δολοφονιών και θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Πάμε όμως. Δολοφονείται λοιπόν ο Κάστρερ. Το θέμα είναι, και καλά προσπάθησαν να ρίξουν και πάλι την ευθύνη στους κακούς δεξιούς, στους φανατικούς που τον δολοφόνησαν, τον κακόμοινο τον Κάστρερ. Ελάτε όμως που από ό,τι φαίνεται ο αληθινός λόγος, και αυτό το αφήνει να εννοηθεί ο Σμουέλ Ταμίρ. Ο αληθινός και κάτι άλλο γράφτηκε χρόνια αργότερα το εξής καταπληκτικό βιβλίο του Μπεν Χέκτ. Χέκτ, αν μην τι άλλο, ήταν ένας Εβραίος από την Αμερική, από τις ΗΠΑ, είχε άμεση σχέση με το Χόλιγουντ. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος είχε άμεση σχέση επίσης και με τους δεξιούς σιωνιστές Εβραίους. Και δεν, όταν ξέσπασε η ιστορία του Κάστινερ, δεν μπόρεσε να το χωνέψει και κάθεται και γράφει ένα βιβλίο στο οποίο εξηγεί την όλη υπόθεση άμεσα, συγκεκριμένα. Και αν μην τι άλλο, και ο Μπεν Χέκτ καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, στο συγκεκριμένο αυτό καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο λέω σε κάθε φίλο του Ισραήλ και σε κάθε γη Εβραίο να καθίσει να το διαβάσει. Κάθεται λοιπόν, μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο για πολλά χρόνια θεωρούταν απαγορευμένο. Κάποιοι δεν ήθελαν να διαβαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί λέει πολλές αλήθειες. Ο Μπεν Χέκτ λοιπόν επίσης αναφέρει συγκεκριμένα ότι αμήντι άλλο η δολοφονία του Κάστινερ έγινε για να καλύψει κάποια πράγματα. Έγινε για να μην ανοίξει το στοματάκι του ο Κάστινερ και άλλο περισσότερο. Αμήν τι άλλο, η δολοφονία του έγινε ακριβώς μόλις είχε καταδικαστεί. Και ο Κάστινερ, από ό,τι φαίνεται, ήταν έτοιμος να ανοίξει το στοματάκι του για να πάρει μαζί του και άλλους που τον βοήθησαν σε αυτή την προδοσία, σε αυτή την δοσιλογία. Και από ό,τι φαίνεται, κάποιοι του κλείσαν το στόμα για να μην μιλήσει. Πόσο μάλλον χρόνια, το 1958, μετέπειτα ένα χρόνο μετά την δολοφονία του, βγήκε το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, που είναι μια γνωστή ομάδα ακροαριστερών, και αθώσε απόλυτα τον Κάστινερ, λέγοντας ότι το δικαστήριο το κανονικό που καταδίκασε τον Κάστινερ έκανε τεράστιο λάθος και ότι ο Κάστινερ είναι Άγιος, ήρωας. Και αυτό από τότε και από αυτή τη στιγμή και μετέπειτα, επίσημα στο Ισραήλ, ο Κάστινερ θεωρείται το θύμα, ο δολοφονημένος, ο ήρωας κτλ. Κτλ. Ενώ η αριστερά δεν θέλει καν να θίξει το θέμα της δοσιλογίας του και της προδοσίας του. Τελειώνω εδώ πέρα λέγοντας ότι, για να καταλάβετε, δυστυχώς, πόσο αυτή η λεγόμενη αριστερά του Ισραήλ, που υποτίθεται είναι η ειρηνική αριστερά, οι μετριοπαθείς και καλά, πόσο αυτά τα άτομα τρέφουν μέσα τους έναν Εβραίο αντισημιτισμό. Και εδώ πέρα τελειώνω ότι ο Κάστινερ είχε μόνο μία κόρη, τη λεγόμενη ως Ζούσα. Μία κόρη η οποία η ίδια δηλώνει σήμερα σχεδόν αντισιωνίστρια, Ισραηλινή, Εβραία υποτίθεται, μένει στο Τελαβίβ. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορα βίντεο που σε διάφορες ομάδες αθλητικές, ιδιαίτερα νομίζω στην ομάδα από Ελ Τελαβίβ,
την αθλητική ομάδα που είχε άμεση σχέση με την Ισραήλ αριστερά και τους κομμουνιστές στο Τελαβίβ, καλεί τους οπαδούς της ομάδας να μην έχουν Ισραηλινές σημαίες. Και αυτή η Ζούσα έχει μία κόρη, δηλαδή την εγγονή του Κάστινερ. Έχει τρεις κόρες, η μία από αυτές είναι η εγγονή του Κάστινερ, η οποία λέγεται Μεϊράβ Μιχαέλη. Ποια είναι η Μεϊράβ Μιχαέλη? Είναι δυστυχώς η σημερινή υπουργός συγκοινωνίας και μεταφορών του Ισραήλ, η αρχηγός του ακροαριστερού κόμματος Αβοντά στο Ισραήλ, μία γυναίκα ακραία φεμινίστρια, ακραία αριστερή, ακραία αντισιωνίστρια, η οποία καλούσε πριν λίγα χρόνια την εβραϊκή νεολαία στο Ισραήλ να μην καταταγεί στον στρατό κατοχής του Ισραήλ, η οποία έλεγε ότι πρέπει από τη σημαία του Ισραήλ να βγει το Μαγκέν Νταβίδ, το άστρο του Νταβίδ, η οποία έλεγε ότι έπρεπε να αλλάξει ο ύμνος του Ισραήλ, γιατί είναι λίγο ρατσιστικός, επειδή μιλάει για εβραϊκή ψυχή που καρτερά την επιστροφή στη Σιών. Αυτή είναι η Μεϊράβ Μιχαέλη, μία ακραία ακροαριστερή εθνομιδινίστρια, η οποία μάλιστα υπερηφανεύεται για τον παππού της, ότι είναι ήρωας. Ποιος ο δοσύλλογος, ποιος ο προδότης, ποιος ο συνεργάτης του Άιχμαν, ο συνεργάτης των Ναζί. Και να μην πω εδώ πέρα, να μην κάνω ακόμα μια μικρή παρένθεση και να πω ότι πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι στο Ισραήλ επί την ηγεσία των αριστερών τελικά από όλους τους εγκληματίες του Ναζί πιάσανε μόνο τον Άιχμαν. Να μην τι άλλο, στο Ισραήλ δικάστηκαν μόνο δύο εγκληματίες πολέμου Ναζί, ο Άιχμαν και ο Ντέμανιοκ. Ο λεγόμενος Ντέμανιοκ μάλιστα τον αφήσανε και ελεύθερο μετέπειτα, πάλι τη δεκαετία του 90. Αλλά το μόνο που καταδίκασαν τελικά σε θάνατο ήταν ο Άιχμαν. Και μην τι άλλο, ήταν μια πολύ καλή στιγμή, θα το λέγαμε ως εξαγνισμού του ονόματος του Θεού. Όταν πραγματικά το Ισραήλ εξόντωσε τον Άιχμαν. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αν εξόντωσαν τον Άιχμαν κάποιοι και μόνο τον Άιχμαν και όχι και άλλους Ναζί, μόνο και μόνο για να του κλείσουν το στόμα. Μετά την υπόθεση Κάστινερ. Αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μην ανοίξει και ο Άιχμαν από τη δική του πλευρά το στόμα του με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Το λέω αυτό ως υπόθεση και ως θεωρία. Και φυσικά θα έπρεπε να εκτελεστεί ο Άιχμαν. Δεν λέω, αλλά όχι μόνο ο Άιχμαν. Κάθε ένας εγκληματίας πόλεμου. Και γυρνάω τώρα πίσω και λέω ότι η Μεϊράβ Μιχαέλη, αυτή η εγγονούλα του δοσύλλογου του προδότη, του Κάστινερ, του συνεργάτη των Ναζί, δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι εγγονή του. Μην τι άλλο, δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπερηφανεύεται για τον παππού της, τον αποκαλεί ήρωα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όχι μόνο δεν ντρέπεται για την ιστορία του παππού της, αλλά συνεχίζει το καταστροφικό του έργο. Πώς, υποστηρίζοντας σήμερα τους άλλους εχθρούς του λαού του Ισραήλ, την Ισλαμική τρομοκρατία εναντίον του Εβραϊκού κράτους. Αν μη τι άλλο, το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις έγινε υπουργός αυτής της γελίας κυβέρνησης του Μπένετ Λαπί, της ακροαριστερής ισλαμιστικής κυβέρνησης που κυβερνά αντιδημοκρατικά το Ισραήλ σήμερα, μόλις έγινε υπουργός αυτής της κυβέρνησης, έβγαλε απόφαση ότι λέει η λεωφορεία του Ισραήλ που θα βάζουν λέει μικρά σημαίακια Ισραηλινά, θα πρέπει λέει οι οδηγοί των λεωφορείων να πληρώνουν πρόστιμο 2.500 σέκελς. Δηλαδή αυτό λέει δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόστιμο να βάζεις μικρό σημαίακι στο Ισραηλινό λεωφορείο. Για να καταλάβετε πού πάμε. Δυστυχώς λοιπόν, αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο των λεγόμενων Εβραίων αριστερών, αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο των λεγόμενων Ισραηλινών αριστερών. Ένα πρόσωπο Εβραίο αντισημιτικό. Ένα πρόσωπο που για το δικό τους self-hate μίσθος εναντίον του ίδιου του Εβραϊσμού, εναντίον του ίδιου του λαού, εναντίον του ίδιου του κράτους του Ισραήλ, είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον χειρότερο των εχθρών του Εβραϊκού λαού. Κάποτε συνεργάστηκαν με τους Ναζί και με τα SS και με τον Άιχμαν. Σήμερα συνεργάζονται με τη Χαμάς, τη Φατάχ, την Μουσουλμανική Αδελφότητα, μην τι άλλο και με το Ιράν, που κανείς δεν μπορεί, όλα είναι δυνατά, και με την Αραβική Ισλαμική Τρομοκρατία. Εμείς όμως, ως πατριώτες Εβραίοι, όπως στεκόμαστε εναντίον του Κάστινερ, έτσι στεκόμαστε και εναντίον της
Μιράβ Μιχαήλ και κάθε άλλου ακροαριστερού στοιχείου και στο Ισραήλ και μέσα στον εβραϊκό λαό, αλλά και παγκόσμια.